Σύλλογος είναι αποφασισμένος την κατάλληλα που χρειάζεται τη δύναμη αλλαγής να αλλάξει κάποια πράγματα, να ξεκινήσει από εδώ συμβολικά και να δείξει ότι από την πρώτη μέρα θα ξεκινήσει το χωρίο αυτό. Πρόημα αναπτύχθηκε χωρίς υποδομές, με τεράστια προβλήματα και όχι οδηγητή σε τραγικό αδιέξοδο, έχει και τη δύναμη και τη θέληση και την απόφαση να τα αλλάξει. Εγώ είμαι σίγουρο γι' αυτό, γιατί γνωρίζω πολύ καλά το χαρακτήρα του και το ότι αν αποφασίσει, αν βάλει κάποιο στόχο, δεν τα παρατάει. Παλεύει και το αποτέλεσμα κάθε φορά είναι αυτό που πρέπει. Είναι να αλλάξουν κάποια πράγματα, να γίνονται κάποια έργα. Αυτά που έχετε δει και στην πόλη της ΚΟΠ. Είναι αυτά που ενόχλησαν κάποιες κατευθυμένες καταστάσεις στην πόλη της ΚΟΠ και δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα και προκαλούσαν. Είμαστε εμείς που πρέπει να δώσουμε σήμερα τεράστια δύναμη στον Γιώργο για να προχωρήσει και να κάνει αυτά τα πράγματα και για τον τόπο μας εδώ και για ολόκληρο το νησί. Η σημερινή μέρα θεωρώ ότι είναι μέρα σταθμός για την ιστορία του χωριού μας. Το χωριό που αναπτύχθηκε, όπως είπα, και ήρθε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Έχω συζητήσει άπειρες φορές με τον Γιώργο. Έχουμε συνεργαστεί για αρκετά θέματα. Και ξέρω πολύ καλά και ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι από το ρήμα εδώ που έκθεσε μαζεμένη εδώ στην Πατριώτες. Απόφαση μου ήταν να μην ασχοληθώ με τα κοινά. Αλλά να ξέρετε ότι η ψυχή μου είναι μαζί με τη δύναμη αλλαγής με παιδιό. Η απόφαση μου θα είναι ξεκάθαρη μόνο για έναν λόγο. Γιατί αισθάνομαι ότι έχω κουράσει τόσα χρόνια, έχω κουράσει αρκετούς από εσάς να με βλέπετε στα κοινά και με τα καλά μου και με τα κακά μου. Δεν ήθελα λοιπόν αυτή τη δυσφορία που έχετε ανθρώπινα κάψει στο πρόσωπό μου να με σπράξει ο Γιώργος. Μόνο γι' αυτό μας πολιτικά. Θεωρώ όμως ότι το χωριό με τίμησε όσο κανέναν άλλο και με σέβεται και με ακούει και με αγαπά όπως και εγώ το αγαπώ και δίνω την ψυχή μου. Και σήμερα η ψυχή μου είναι ό,τι με ψυχή και το καλό της κοινωνίας και το καλό της θα καλέσω τον φίλο μου, τον σύντροφό μου, τον πατριώτη, τον γείτονα, τον μπάρο, τον εκλεκτό Καραμιώτη στο βήμα να πει κάποιες από τις θέσεις του. Καταλαβαίνω ότι η συγκίνησή του θα είναι μεγάλη, ελάχιστα πράγματα θα μπορεί να σας πει. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα αγγίξει τις ψυχές σας. Και θέλω απλά πριν αποχωρήσω τις 31 Δεκεμβρίου να έχω τη χαρά να κάνουμε μία συνάντηση απολογισμού γιατί το χρωστώ και στον εαυτό μου και στα παιδιά μου που μεγαλώνουν για να σας πω πως εγώ πολιτεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.